Πύρινος όλεθρος στην Κίσαμο. Σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του, μετατρέποντας τουλάχιστον 3.000 στρέμματα γης σε στάχτη. Οι εικόνες καταστροφής έγιναν ορατές με το πρώτο φως της ημέρας. Βλέπω ότι είναι πολύ μεγάλες τις ζημιές που έχουν γίνει. Δεν ξέρουν από πού ξεκίνησε, ποια ήταν η αιτία. Όμως οι καταστροφές ήταν πολύ μεγάλες. Από μαρτυρίες κατοίκων και περίοικων ότι ξεκίνησε κοντά από μια οικία. Μία από τις πλέον δύσκολες επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιάς για το φετινό καλοκαίρι ήταν αυτή που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή Αμυγδαλοκεφάλι του Δήμου Κισάμου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Δυτικής Κρήτης. Είναι κοντά στα σπίτια. Ναι, κοντά, δηλαδή. Κοντά στα σπίτια, είναι εντάξει. Κάποιες ζημίες έχουν γίνει. Σίγουρα. Συνδρόμουν από το πρωί, έχουν έρθει από τη. Βεβαίως, έχει γίνει η κινητοποίηση μεγάλη από το πρωί. Από νωρίς η πορεία της φωτιάς ήταν προδιαγεγραμμένη, καθώς το δύσβατο της περιοχής σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που έπνιαν καθιστούσα αν μη τι άλλο δύσκολο το έργο των πυροζεστών. Φυσικά οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή των 8, 9 και 10 μποφόρων μερικές φορές, το δύσβατο της περιοχής γιατί είχε πέσει σε λαγκάδα και εκεί είχαμε το μεγάλο πρόβλημα και το ότι και τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν και τα δύο συντοχρόνως να κάνουν ρήψεις. Μάλιστα, οι τοπικές αρχές, υπό τον φόβο προς στιγμή να φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια των κατοίκων, αποφάσισαν την προσωρινή απομάκρυνσή τους από το χωριό Αμυγδαλοκεφάλι. Ενώ ορατό ήταν το ενδεχόμενο και για το χωριό Λιβάδια. Εκενώσεις δεν είχαμε, μια απομάκρυνση κατοίκων από τα σπίτια τους που διέταξε η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, που ήταν κατά ένα μέρος ορθό αυτό που έγινε ώστε οι κάτοικοι να εξασφαλιστούν για λίγη ώρα στο χωριό Λιβάδια. Απειλήθηκε μόνο το χωριό Αμυγδαλοκεφάλι, που από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά, κατευθυνόταν προς τα Λιβάδια, εκεί την κόψαμε όμως και δεν είχε κανένα πρόβλημα το χωριό Λιβάδια. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν 22 οχήματα από Ρέθυμνο και Χανιά, 47 άνδρες της πυροσβεστικής, 22 άτομα πεζοπόρων τμήματων από Ηράκλειο και Ρέθυμνο, 8 οχήματα ΟΤΑ, εθελοντές και στρατός. Ενώ ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε το γεγονός ότι από τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου επιχειρούσαν 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα από Χανιά και Ηράκλειο. Και τα ελικόπτερα δεν μπορούσαν και τα δύο συντοχρόνως να κάνουν ρήψεις. Ερχόταν ένα-ένα και εκεί είχαμε λίγο το κενό. Μετά από 24 και πλέον ώρες η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, έχοντας κάψει 2.000 στρέμματα δασικής έκτασης και 1.000 γεωργικής. 2 εγκαταλελειμμένες αποθήκες έγιναν παρανάλωμα του πυρός μαζί με άλλες αγρικίες. Καήκανε και όχι κατοικίες κανονικές, ξέρετε τα αγροτικές κατοικίες, τα κατοίκητες αποθήκες και αυτά καήκανε. Αυτά δεν καήκανε φύσια, δεν γυρίστηκε κόσμος. Η κινητοποίηση ήταν άμεση της πυροσβεστικής. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς αν και η φωτιά έχει περιοριστεί σε πολύ μικρές εστίες, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αναζωοπύρωσης. 12 οχήματα με 22 άνδρες, 2 πεζοπόρα τμήματα, συνεχίζεται η προσπάθεια να τη θέσουμε σε πλήρη έλεγχο. Είναι σε μια πολύ καλή εξέλιξη, έχουμε μειώσει τις δυνάμεις μας, έχουμε θέσει την πυρκαγιά σε μερικό έλεγχο και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα της πυρκαγιάς. Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών, ενώ ήδη στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα αίτια της μεγάλης καταστροφής.